Το Ελλάδα ή Σταλέντο συνεχίζεται και παρακαλώ θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό. Θα ζε. Άρα πολύ ωραία. Είσαι ο Ανδρέας από τη Λάρνακα, Ανδρέας Σουρουκλής. Όχι, έρει. Ανδρέας και ο. Ηλίας. Και ο Ηλίας. Θα χορέψετε. Το χορό το ποτηριό. Σας έχουν πέσει αρκετές φορές τα ποτήρια την ώρα που χορεύετε. Πολλά. Πολλά. Και εκεί πρέπει να γίνεται μεγάλος πασαμάς, έτσι. Εξαρτάται πού. Ναι. Τι σημαίνει πασαμάς. Η γλώσσα μου πανηγύρι. Μεγάλο πανηγύρι. Στα τιμή. Ένα και... Πάμε! Καλώς τα παλικάρια. Καλησπέρα. Από πού είστε, Από Κύπρο. Από την Κύπρο, μου φαινόταν περισσότερο κριτική αυτή η στολή. Όχι, δεν έχει τα στοιχεία τα κριτικά. Κυπροφορά δεν σας φάνηκε ότι είναι από την Κύπρο. Δεν πρόλαβα ακόμα να τους ακούσω να μιλάνε αμέσως. Όχι, λέω. Είστε συγγενείς. Θείος και ανιψιός. Ποιος είναι ο θείος, ποιος είναι ο ανιψιός. Πουπλιμέντο. Τι θα κάνετε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε έναν παραδοσιακό χορό, το χορό στον ποτηριό. Δηλαδή, σε τι θα τα χρησιμοποιήσετε τα ποτήρια. Θα τα τσούξω. Χορώστε ποτηριό, στα παλιά χρόνια οι πρόγονοί μας χόρευαν στους γάμους και έβαζαν ένα ποτήρι, το πολύ δύο, στο κεφάλι και χόρευαν για μεγάλη διασκέδαση. Χρειάζεται πολύ τέχνη και πολύ ισορροπία. Το κάνετε χρόνια αυτό? Τώρα κι εσείς το κάνετε χρόνια αυτό. Με είναι ερώτηση. Οι άνθρωποι ξέρουν τι εννοώ. Εσείς μόνο το παίρνετε στραβά. Παίρνω στραβά. Εσείς δεν μας μιλήσετε καθόλου. Πες το παίρνω ευθεία. Έχετε ταλέντο. Βεβαίως και θα μας το δείξετε. Τώρα είστε έτοιμοι. Πάμε. Πάμε. Ήτανε μακράν ο εντυπωσιακότερος χορός που έχω δει ποτέ. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Από τη λίμνη των Κύπνων. Εσείς το μάθετε αυτό? Το κάνατε και εσείς παλιά δηλαδή? Εγώ κάνω όλους τους άλλους χορούς.
έκανα άλλου χορευτέ ποτηριών. Και όταν ήταν μικρό, αποφάσισα να κάνω κάποιου δικού μου τώρα. Το ρεκόρ σα σε ποτήρια, ποιο είναι? Έχουμε πολλά να σα δείξουμε, αν μα θέλετε. Έχει κι άλλα δηλαδή. Σε ποτήρια ή άλλα? Έτσι, σε σαμπάνια. Σταμάτα. Σε ποτήρια. Πόσα ποτήρια? Πόσα ποτήρια βάλατε τώρα? Τώρα 20. Γιατί γελάτε συνέχεια όταν ρωτάω για ποτήρια? Γιατί πάει το μυαλό μας αλλού. Προφανώς μόνο το δικό σας. Όχι, και το περίγει, κοιτάξτε. Δεν γελάω μόνος μου. Διάστατε το μόνο μου, έτσι. Θα μου άρεσε να το έβλεπα αυτό ακόμη και χωρίς τον τρόπο που το παρουσιάσατε. Έτσι όπως συνδυάστηκε με την ιστορία που φέρνει και με τον τόπο καταγωγής όλου αυτού του θεάματος, πέρα από το να μας ευχαριστήσει, μας συγκινεί κιόλας. Η μεταμόρφωση του Ηλία, που από ένα παιδί πόσων ετών είναι, ξαφνικά έγινε ένας άντρας που πατάει το ένα του πόδι στην προϊστορία της Κύπρου και το άλλο του πόδι στη σύγχρονη Κύπρο και μας το παρουσιάζει αυτό, μας κάνει να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία και σχεδόν περήφανοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε. Πολύ. Και είναι πραγματικά αυτό που λέμε παράδοση. Συγχαρητήρια. Ηλία, εγώ... Αν ήταν στο χέρι μου, αφού σύμπνοι εδώ πέρα οι δύο κριτές, θα φέρνει ένα πάλι το πεθετό. Προσπαθεί συνέχεια να μιμηθεί και δεν τα καταφέρει. Είναι πολύ νούμερο παρουσιάστρια. Πάντα σερβίτσια της παραγωγής. Εγώ θα παίρναγα μόνο τον ανιψιό και θα άκοβα το θείο. Γιατί? Γιατί χύνει έξω. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Εγώ ψηφίζω ναι. Σαφέστατα και εγώ ψηφίζω ναι. Και εγώ ναι. Έχετε τρία ναι, θα σας ξαναδούμε. Περιμένουμε. Θα τα εκατοστήσετε. Συγχαρητήρια, τι έγινε? Σαντισμένος είμαι λοιπόν. Έχει μια χαρά, είναι απλό. Τι έγινε? Από αγχός. Όχι από αγχός. Επειδή τα σπασά. Απλώς ύβρωσα λίγο. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί για αυτό το σπάσιμο. Το τελευταίο δεν πήγε καλά. Ποιο τελευταίο? Το τελευταίο μπούμε. Την τελευταία προσπάθεια. Όταν έβαλα το τρίτο. Κάνουμε εμεί. Ναι, όχι τώρα, μέσα δεν μπαίνω, γιατί θα πάω κράξιμο.